Ένα σύγχρονο πρωτοποριακό περιβαλλοντικό σταθμό παρατήρησης σχεδίασαν, ανέπτυξαν και κατασκεύασαν τα μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για κατασκευή που έχει σκοπό την καταγραφή και την παρουσίαση περιεκτικότητας διαφόρων επικίνδυνων ή βλαβερών αερίων στον αέρα που αναπνέουμε, όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο του άνθρακα, καθώς και των νεωρούμενων μικροσωματιδίων που είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο σε μεγάλες περιεκτικότητες. Οι μετρήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο και παρουσιάζονται με γραφική παράσταση σε συνάρτηση με τον χρόνο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα από τον χρήστη να επιλέξει το χρονικό διάστημα με τις μετρήσεις, καθώς υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο ιστορικό από προηγούμενες χρονιές από τους αισθητήρες του σταθμού έως και σήμερα. Ο περιβαλλοντικός σταθμός είναι ένας σταθμός συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων. Συλλέγει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, για τα μικροσωματίδια που κυκλοφορούν, καθώς επίσης και πληροφορίες για την θερμοκρασία, υγρασία και πίεση. Είναι μια IoT συσκευή, η οποία IoT σημαίνει Internet of Things, είναι μια συσκευή η οποία συλλέγει δεδομένα και τα αποστέλλει στο ίντερνετ και καταγράφονται και χρησιμοποιείται ώστε να μπορέσουμε να δούμε πληροφορίες για το κλίμα, για το μικροκλίμα της πόλης μας, καθώς και επίσης για, όπως είπα, για ρήπους και για τέτοιες πληροφορίες. Ο περιβαλλοντικός σταθμός είναι ένας σταθμός που καταγράφει την ποιότητα του αέρα. Ουσιαστικά μιλάμε για ατμοσφαιρική ρήπανση, καταγραφή ατμοσφαιρικής ρήπανσης, καταγραφή και παρουσίαση. Καταγράφει συγκεκριμένα μονοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του άνθρακα και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια. Εκτός αυτού υπάρχουν και μετεωρολογικά δεδομένα, τα οποία καταγράφονται και παρουσιάζονται και αυτά, σε μια πλατφόρμα που υπάρχει. Επίσης μπορούμε να δούμε σε βάθος χρόνου και σε πραγματικό χρόνο και σε βάθος χρόνου όλα αυτά τα δεδομένα από μία ιστοσελίδα, αλλά και από μία οθόνη που θα αντλεί απευθείας τα δεδομένα για να βλέπει ο χρήστης κατευθείαν τις μετρήσεις αυτές. Ο σταθμός κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης του μικροκλίματος της πόλης, καθώς και μελλοντικά να μπορεί να λειτουργήσει ως μια ασπίδα προστασίας και ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την περίπτωση που εντοπιστούν συγκεντρώσεις πάνω από ασφαλή όρια. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εφαρμογής, οποιοδήποτε μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που θα είναι ανοιχτά για το κοινό και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ ανάλογοι σταθμοί αναμένεται να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία του Δήμου. Πειραματιζόμασταν με συσκευές για Internet of Things, έτσι. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να μπορέσει να χρησιμεύσει για τους πολίτες της πόλης. Και έτσι μας ήρθε μετά από αρκετό brainstorming, τα παιδιά που ασχολήθηκαν περισσότερο με αυτό, τους ήρθε η ιδέα να φτιάξουν έναν περιβαλλοντικό σταθμό. Τα παιδιά που ασχολήθηκαν ήταν ο Γιάννης ο Μπουρκέλης, ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης και ο Κωνσταντίνος Λαυσής, βέβαια με όλη τη βοήθεια του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης. Υπήρχε δηλαδή μια τεχνογνωσία και τεχνολογίες που χρειαζόταν, ήταν κάτι που έγινε συλλογικά, υπήρχε βοήθεια από όλους. Ο σταθμός χρειάστηκε στο μέσο όρο 7 μήνες ουσιαστικά χρειάστηκαν για να γίνει, αλλά οι πειραματισμοί και δοκιμές γίνονται εδώ και 1,5-2 χρόνια. Χρειάστηκαν διάφορες γνώσεις από διάφορα πεδία, ηλεκτρονικά, προγραμματισμός, δίκτυα υπολογιστών, αλλά και συνδυασμός όλων αυτών των γνώσεων. Και εμείς ως μέλη Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης αναλάβουμε αυτό το project, μιας και είχαμε αυτές τις γνώσεις. Συνδυάσαμε τις γνώσεις βασικά που είχαμε μεταξύ μας για να παράξουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα με τον περιβαλλοντικό σταθμό.